Κάναμε ένα παιχνίδι, πιστεύω, για να δούμε αρκετά πράγματα που θέλαμε. Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν σε απαιτήσεις που έχουμε και αφορούν το στυλ της ομάδας που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτό. Μπορώ να πω ότι χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που δείχνει μια επιθετικότητα. Δεν είχαμε όμως την κατάλληλη συγκέντρωση, γι' αυτό και δεν σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά είχαν, πιστεύω, μεγαλύτερο focus. Γι' αυτό και λιγότερες φάσεις κατάφεραν και τις κάνανε γκολ. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι τη σημασία του να είσαι συγκεντρωμένος σε ένα παιχνίδι, γιατί θα παίξει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο όταν οι ομάδες θα είναι και οι δύο υψηλό επίπεδο και εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα υψηλό επίπεδο. Θα ευχαριστήσω την ομάδα της Κορίνθου για το γήπεδο, ήταν εξαιρετικό, για το φιλικό αυτό και προχωράμε. Ένα από τα όπλα της ομάδας δείχνει οι στημένες φάσεις όταν είναι φέτος. Πάλι για ένα ακόμα παιχνίδι γκολ. Είναι ένα μέρος του παιχνιδιού αυτό. Νομίζω ότι έχουμε τους παίκτες που μπορούν να υλοποιήσουν κάποιες ιδέες και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως κάποιο μυστικό. Η δουλειά υπάρχει και η εκπαίδευση και νομίζω ότι τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει κάτι που δεν σας άρεσε σε αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα υπάρχει, αλλά είναι κάτι που είναι μια πάγια τακτική μου. Θα το δουλέψουμε και θα το αναλύσουμε πρώτα μέσα στα ποδητήρια μας. Και να πούμε ότι υπάρχει ένα ακόμα φιλικό σαν μοντάρισμα για τη σέντρα, εφόσον να πάνε καλά. Σίγουρα θα υπάρχει ένα ή δύο φιλικά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στα παιδιά άλλα δύο παιχνίδια. Αύριο να δούμε την κλήρωση τη Δευτέρα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ένα καινούριο προγραμματισμό μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και τον αγώνα κυπέλλου που έχουμε στις 26 του μηνός με το τωρινό πρόγραμμα, στις 27.